Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη ομάδα, γνωστό αυτό σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό σας κάνει και σας πονάει το κουλούρι σας και βγάζετε κακές απέναντι στον Ολυμπιακό και ψέματα και μίση και τα πάντα. Ο Ολυμπιακός νίκησε 16 σήμερα, Άκη μου. Ναι. Στη Βουλιαγμένη. Δίπλα εκεί, πώς, ναι. Στη Βουλιαγμένη. Ναι, και έχουμε 2-0 νίκες. 2-0 και εκεί. Και την Κυριακή να κάνουμε το 3-0. 2-0 και στις γυναίκες. Ναι. Έτσι. Ναι. Και έχουμε και Σαββάτο στους άντρες. Και σήμερα πέσανε στις γυναίκες και Κυριακή. Ναι. Και Κυριακή. Έτσι είμαστε μεγάλοι. Πολλά δεν έχουμε μόνο άντρων όπως. Με μία νίκη ή δηλαδή. Κάποια άλλη ομάδα, η ΑΕΚ παράδειγμα, δεν έχει ούτε αντρών ούτε γυναικών στο πόλο. Λέω έτσι, ρε παιδί μου, να πούμε δύο πράγματα. Να πούμε ότι η ομάδα μας νίκησε και αύριο. Τι ώρα εκεί μου αύριο παίζουν οι άντρες. Στο Παπαστράτιο για το 3-0. 7 η ώρα, όλοι στο Παπαστράτιο, όλοι στο Παπαστράτιο να πάρουμε και το φετινό πρωτάθλημα. 3-0. Και την Κυριακή, το απόγευμα, θα πάρουμε τις γυναικών. Αυτά γίνανε, το ένα παιχνίδι έγινε σήμερα, θα γίνει και το άλλο αύριο και το άλλο μεθαύριο. Δύο πρωταθλήματα στο Ολυμπιακό ακόμα. Αυτά για να τα ξέρουν κάποιοι που το παίρνουν ένα κυπελάκι και το γυρνάνε. Θα τα πούμε αναλυτικά, θα τα πούμε, που το γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι για παιχνίδι που έγινε σήμερα και αύριο θα πάμε το πρωτάθλημα στους άντρες. Όπως να μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί και το βέβαια. Final Four. Στη Βουδαπέστη. Ναι, που είναι, ο Ολυμπιακός είναι η μόνη αίτητη ομάδα στο πόλο, εκεί. Ναι. Στο... Και παίζουμε στο, όχι στου 6 ομάδες, έχουμε πάει στους 4 εμείς εκεί. Ναι, παίζουμε στο τελικό. Final Four πάντα, και ένα αγγλικό. Εντάξει, ναι. Ωραία. Και πιστεύω, εγώ τουλάχιστον, και όχι μόνο εγώ, πολύ Ολυμπιακοί, πάρα πολύ Ολυμπιακοί, έχουμε την καλύτερη ομάδα και είμαστε πολύ κοντά να πάρουμε και το ευρωπαϊκό στο πόλο. Το Champions League, για όσους δεν ξέρουν. Έτσι. Τα εισιτήρια, όπως έχουμε πει, εξαντλούνται με γοργούς ρυθμούς. Σίγουρα θα είναι η μεγαλύτερη εκδρομή που έχουν κάνει οπαδοί. Σε πόλο. Σε πόλο, δεν υπάρχει εκεί. Οι εθνικές ομάδες μόνο σε Ολυμπιάδα πάνε εκεί και βλέπουν, αλλά πάνε και όλα τα αθλήματα, δεν πάνε μόνο για το πόλο. Τι να πάνε σε εθνικές ομάδες. Σε ομάδα. Όσοι μετανάστες είναι στη χώρα. Σε επίπεδο. Μετακίνηση, να φύγουν από το ένα μέρος να πάνε στο πόλο. Άλλο τώρα, να είναι τώρα ο άλλος. Στην Αυστρία και να παίζει ο Ολυμπιακό στην Αυστρία και να δουλεύει να είναι μετανάστε εκεί, λέει απάνω από τον Ολυμπιακό. Εδώ λέμε για μετακίνηση. Έχει δει πολλού Έλληνε στην Ουγγαρία. Λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Τώρα πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Πού είμαστε, μπάσκετ. Ναι. Για πάμε. Κοίτα, εγώ Άκη μου θα αρχίσω από τον κόσμο καταρχήν. Από συγχαρητήρια στον κόσμο του Ολυμπιακού για. Την στήριξη που είναι στην ομάδα μας. Εκτός από. Δεν θα το πω παράπονα, θα το πω ότι πρέπει να τα αποφεύγουμε αυτό, παιδιά, γιατί με τους καινούριους νόμους που έχουν βγάλει τιμωρείται η ομάδα μας. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν βρίζουμε παίχτη. Ονομαστικά. Έτσι. Πάω να βρει, ο πάω και λέω φόρο. Θα λέω χήμα για να καταλάβετε. Όπως λένε και αυτοί. Τι, μήπως θα μου πούνε τώρα γιατί πάω και λέω φόρο, αφού έτσι. Έτσι δεν είναι και ονομαστικά. Μπράβο. Απλά πράγματα. Το δεύτερο επικίνδυνο που είναι η λιθιότητα αυτό να το κάνει κάποιος. Δηλαδή, παράει τις βολές παράδειγμα, ο Διαμαντήρης το τελευταίο λεπτό μωρέ που ήθελε να λήξει. Έτσι. Και τη χάνει την πρώτη βολή και του έχει βάλει το λέιζα στα μάτια. Τη χάνει όμως τη βολή. Του λέει ο διαιτητής ξαναβάρα. Του δίνει το δικαίωμα και να ξαναβαρέσει. Ναι, χώρια ότι είναι. Είναι αγωνιστικά να το πει. Ναι, και για μένα πρέπει να προσέξουμε. Αγωνιστικά έγκλημα. Δηλαδή αυτό, δηλαδή γιατί πάνω στο παιχνίδι, πείτε μου τι βοηθάει αυτό, τι μπορεί να βοηθήσει. Όχι, δεν είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Συμβολή επάνω δεν γίνεται. Είναι έγκλημα. Έγκλημα είναι. Δηλαδή το φωνάζει κάποιος, ο κόσμος. Λες και είναι στημένος. Φωνάζει όλος ο κόσμος να χάσει τη βολή ο κάθε παίκτης της αντιπάλου ομάδος και εσύ τίποτα, δεν σε νοιάζει όλος ο κόσμος που έχει βγάλει τα λαρίγκια του, που σφυρίζει, που κάνει, που δείχνει έτσι και, ή η επιθυμία του. Να τη χάσει τη βολή ο παίκτης και εσύ θα την έχεις δείξει με το λέιζερ για να την επαναλάβει, όπως και έγινε. Ναι, αυτό παιδιά δεν μην ξαναγίνεται. Όχι, δηλαδή είναι όχι ύποπτο, είναι για φάπες όποιος είναι. Ναι, αυτό, δεν, δηλαδή, ναι, δεν είναι ύποπτο. Ναι, σωστό, έτσι. Στο λαιμό του την ομάδα μας. Λοιπόν, κατά τα άλλα η παρουσία του κόσμου είναι πάρα πολύ καλή. Και... Α, εκτός αυτό είναι και μία παρατήρηση, έτσι, το λέιζερ. Ναι, ναι. Είναι μία μετά η εκένωση. Βγαίνει ο κόσμος από το γήπεδο, αδειάζει το γήπεδο ναι, και στο τρίτο ναι.
Στο να τα ακυρώνει, ξέρω τι κάνουν. Χώρια ότι παρατηρήσει προστίθενται. Ναι. Για στο σύνολο τιμωρήσει. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Αυτά τα δύο πράγματα δεν χρειάζονται. Και ούτε. Πάντω ο κόσμο. Και ούτε είναι... το λέμε εμεί ότι. Και καλά, δεν έχουμε γίνει ήρεμοι. Δεν είναι θέμα έτσι. Αυτό δεν βοηθά την ομάδα που κάνουν κάποιοι να βρίσκουν ένα παίχτη ονομαστικά ή με το λέιζερ. Αυτό δεν βοηθά την ομάδα. Και εμείς ξαφνικά έχουμε γίνει ήρεμοι, έχουμε γίνει. Τι έχουμε γίνει. Τακή. Το ίδιο και χειρότεροι μας. Να σου πω κάτι. Αλλά όχι έτσι. Έτσι δεν βοηθά την ομάδα ούτε το λέιζερ, ούτε να βρίσκει ονομαστικά κάποιον παίχτη. Δηλαδή την Μπαρτσελόνα. Που την κέρδισες μέσα στο σεφ έτσι και ήταν και έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο κόσμος. Έτσι, κοινός ομολογουμένος. Φανταστική έτσι. Έβριζες την Ναβάρο ή έβριζες το Ολυμπιακός έλεγες και συστήματα υπέρ του Ολυμπιακού. Να μην πούμε ότι κάποια στιγμή που ο Διαμαντίδης και ο κάθε Διαμαντίδης παίχτης ή ο Πεδουλάκης ή οποιοδήποτε άλλος ή ο Αλβέρτης ή ο Γιαννακόπουλος που ήρθε. Ήρθαν ή κάνουν υπέκτηση ή ο Γιαννακόπουλος που ήρθε ή το κάνουν για να εκνευριστούμε, για να παίξουμε στην παγίδα τους, να πέσουμε στην παγίδα τους. Για να καταλάβετε, για να καταλάβετε αυτά τώρα. Γιατί έτσι όπως αλλιώς τα καταλαβαίνουν ρεκί μου. Όχι, τα καταλαβαίνουν, αλλά μόνο ρεκί μου. Με δύο λόγια, αυτά, η παρουσία του Γιαννακόπουλου τι ήταν, φυσιολογική. Όχι ύποπτη, ήταν και με 10... επί τούτου. Τι ήταν αυτή η 10, τι στρατός είναι αυτό. Ήρθε επί τούτου να προκαλέσει, τουλάχιστον να τον βρήσουμε, έτσι, τουλάχιστον να τον βρήσουμε. Ο άλλος πάλι έκανε τα γνωστά του να διαμαρτυρηθεί. Ναι. Αφήστε τα καλά παιδιά, τα καλά παιδιά και τα κακά παιδιά, άστα. Τα καλά παιδιά. Διαμαρτυρόταν γι' αυτό το λόγο να προκαλέσει να δει ο κόσμος, να τσιμπήσει, να βρίσουμε, να γραφτεί μια ποινή, να παίξουμε στο επόμενο χωρίς κόσμο. Μπράβο στον κόσμο του Ολυμπιακού για άλλη μια φορά που και όπως έπρεπε ήτανε. Ναι. Και πολύ έξυπνος ήταν. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο παιχνίδι. Από δύο λόγια δεν χρειάζεται. Καταρχήν, αυτοί πήγαν και πανηγυρίζανε, λες και τελείωσε το πρωτάθλημα. 1-0 είναι, λες και τελείωσε. Ούτε μεθαύριο τελειώνει. 1-1. Δύο Κυριακές θα εκεί, να πούμε στο νου. Ναι, ναι. Θα πω όμως ότι το παιχνίδι το χθεσινό. Τσάμπα. Εμείς δώσαμε δικαίωμα ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή να φύγει. Δεν πήγαμε τσαμπουκά, δεν ξέρω. Εντάξει, καταρχήν ξεχάσαμε να πούμε και εγώ και ο Άκης συλληπιτρία στην οικογένεια του Γιώργου του Πρίτεζη για τον μπαμπά του. Βέβαια, και από εμάς. Πάνω απ' όλα αυτό. Έτσι, συλληπιτρία. Από εκεί πέρα όλα παίξαν τον ρόλο του. Το παιδάκι του Λοτζέσκι πέρασε από μια τζαμαρία μέσα, το μάθε μια ώρα δύο πριν τον αγώνα. Πάντα έτσι όταν είναι. Οι αεροπλάνα πέφτουν ή οι καραβιά βυθίζονται. Δεν θυμάσαι, οι πύργοι πέφτουν. Λοιπόν, και ήταν στο χειρουργείο και πάλι ο Λοτζέσκι είχε και αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά. Τελικά, ποιος είχε το πρόβλημα, έπαιξε καλύτερα. Ναι, εγώ θα πω όμως ότι δεν μπήκε ο Ολυμπιακός έτσι όπως μπαίνει άλλες φορές. Και προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 10-11 πόντους μπροστά. Μετά δώσανε τα πάντα οι παίκτες μας να ισοφαρίσουμε τον αγώνα, να περάσουμε και μπροστά 5 παίκτες. Και μετά στη λεπτομέρεια, και θα σας πω ποια είναι η λεπτομέρεια. Ρε παιδί μου, τελευταία φάση. Άσε τι έγινε εκεί με τον Παπα-Νικολάου. Γίνανε δύο φάουλ. Τα δείχνει και το ίντερνετ όλα. Τα άμα μπείτε μέσα, τα δείχνει. Εγώ έχω να πω κάτι. Ένα φάουλ σε εκείνη τη στιγμή, όχι το 10 λεπτά πριν ρίξει ο αγώνας ή 5 ή 4, σε εκείνη τη στιγμή θυμάται κανείς Ολυμπιακός να σφυρίξει κάποιος διαιτητής και να πάρει το παιχνίδι Ολυμπιακός. Πώς γίνεται όλα, ή να μην σφυρίζουν φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, ή να σφυρίζουν για να πάρει βολές ή ο Παναθηναϊκός μπροστά να βγει υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει αυτό. Ποτέ και όλα όποιος θέλει να κρυθεί ένα παιχνίδι. Όποιος θέλει, ναι. Και η αφιβολία να είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Στο δευτερόλεπτο. Μία φορά. Ναι, να κρυθεί, είπα, ένα παιχνίδι. Να κρυθεί ένα παιχνίδι. Ναι. Και η αφιβολία να, να είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Να είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Πέστε με, να καθόμαστε, ρε παιδί μου, πως συζητάμε εμείς οι γραφικοί πολλές φορές. Πάντα για τα τελευταία σφυρίγματα να κάθονται και πάθουν εκεί να το πούν. Μια φορά ρε παιδί μου, αυτό μόνο. Εδώ και 10 χρόνια πέστε μου πότε. Άλλο ότι εμείς
και όλη η φιλαθλή Ελλάδα δεν περίμενε να πάρει ο Ολυμπιακός ένα τέτοιο σύριγμα, για να τα λέμε τα πράγματα, ναι, έτσι όπως είναι. Απλά το είπα. Έτσι. Μόνο εμείς και όλη η φιλαθλή Ελλάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όχι μόνο εγώ είμαι σίγουρος, υπάρχουν χιλιάδες, όλοι οι Ολυμπιακοί, κατά πολύ μεγάλη υποψηφία, πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα και πιστεύουμε την Κυριακή. Θα γίνει το 1-1. Ή τη μία Κυριακή ή την άλλη. Ναι, εγώ λέω αυτή. Εγώ το λέω και αυτή την Κυριακή. Θα γίνει το 1-1, πιστεύω εγώ. Θα γίνει το 1-1, 2-1 την Πέμπτη και τελείωσε το πρωτάθλημα. Δηλαδή με λίγα λόγια ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ καλύτεροι. Το παίχτη αυτόν, το χθεσινό του Παναθηναϊκού, τον Καλάθι, τον οποίο τον βρίζουν η πλειοψηφία των οπαδών του Παναθηναϊκού, τον βρίζουν, τον αφήνουν ελεύθερο και σουτάει. Του άνοιξε ο κόλλος εχθές και έβαλε εκείνα τα δύο σου, τα τρία. Δύο Κυριακές είναι το παιχνίδι. Δύο Κυριακές. Ναι, δύο Κυριακές. Λέω και το παιχνίδι εχθές, γίνανε και κάποια πράγματα που δεν γίνονται συνήθως. Συνήθως δεν γίνονται. Ναι, τι συνήθως, τι εννοείς. Ναι, και τον Καλάθι. Ναι, αφήνε τον Καλάθι ελεύθερο, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, η κάθε ομάδα, γιατί είναι ο περισσότερο άστοχος. Και χθες τα έβαλε όλα. Όπως το κάνανε κι άλλοι. Εντάξει. Σίγουρα είχε πολύ μεγάλη τύχη ο Παναθηναϊκός. Αλίμονο. Στην τελευταία φάση δεν του δώσανε και εκεί. Αυτό βοήθησε ακόμα πιο πολύ. Τάκη, δεν το περιμένει. Το σύστημα, ναι, του Βασιλακόπουλου. Α, τα λέμε όλα. Εκεί ρε γαμώτο, τι γίνεται, ο Κοντονής δεν μπορούσε να βάλει κανένα επόπτη. Ή δεν έχει γνώμη για εκεί. Δεν έχει γνώμη από τη στιγμή που δεν είναι ο Ολυμπιακός. Εκεί υπάρχει ένας φάρος, ναι, ναι, υπάρχει φάρος. Το έχει πει κι άλλωστε. Ναι, α, το έχει πει. Βέβαια. Βέβαια. Αυτό είναι ο έκφραση. Ωραία. Λοιπόν, από Δευτέρα τα ειστήρια, μάγκες μου, να πάρουμε το παιχνίδι της Πέμπτης. Εγώ θεωρώ, καλά λέει και ο Αξί, αυτή την Κυριακή την άλλη. Εγώ όμως πιστεύω πιο πολύ αυτή την Κυριακή θα νικήσουμε. Καλά το λες, σε δύο Κυριακές ψάχνουμε μία νίκη. Ναι, σε δύο αγώνες εκτός έδρας ψάχνουμε τη μία νίκη. Ωραία. Πού είναι Κυριακή. Και εγώ λέω ότι αυτή τη νίκη που ψάχνουμε, κατά τη γνώμη μου, θα είναι την Κυριακή. Όποτε γουστάρει. Αυτή θα είναι. Σεβαστή, όπως και κάθε Ολυμπιακού. Μπράβο στους παίκτες του Ολυμπιακού που γυρίσανε αυτό το παιχνίδι και δεν είναι και εύκολο. Δεν ήταν και εύκολο να γυρίσει το παιχνίδι αυτό. Το πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, αυτό και με αυτό το είπα. Και μετά δώσανε πιο πολλές δυνάμεις ακόμα και να σοβαρήσει να πάρει το παιχνίδι. Τι λέγω, τι ήταν όλοι μας. Ο Ολυμπιακός ευγιάστηκε, είδε ότι είχε ένα ημίχρονο μπροστά του και να καλύψει τη διαφορά και να ίσα ίσα που τα έκανε όλα πολύ σωστά. Και φτάνουμε στην τελευταία φάση. Έτσι, σίγουρα και πιο πριν μας δοθήκαν 2-3 ευκαιρίες να ξεφύγουμε και λίγο παραπάνω. Πάλι δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Ναι, όπως έτσι, πούμε, ναι, αυτά συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι. Σε οποιοδήποτε παιχνίδι συμβαίνουν. Έτσι, όπως λες, θα τα βάλει όλα. Ναι, τα βάλαν όλα σχεδόν. Και μια και θυμήθηκα τώρα μια φάση έτσι, μια και λέμε για την τελευταία φάση των διαιτητών. Θυμήθηκα και το τρίτο φάουλ του Πρίντεζη. Δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Ωραία. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε. Ένα παιχνίδι είναι, έχουμε εγώ πορεία. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό το λέω, γιατί από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη παίζουμε στο ΣΕΦ. Να πάρουμε τα ειστήρια, να είμαστε εκεί. Ωραία. Όπως ήμασταν και χθες. Και θα δούμε σε λίγο ποιος θα κερδίσει. Εδώ είμαστε, το Ολυμπιακός. Γιατί πολύ πρόωρο οι άλλοι. Με μία νίκη δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το παίρνεις με τρεις νίκες. Εντάξει. Είσαι εδώ, αγώνες, είσαι πέντε αγώνες, απλά να κάνεις τρεις νίκες. Εμείς όπως πάντα θα είμαστε εδώ συνεπείς. Όχι σαν και πότε δεν είμαστε εδώ. Όχι σαν εσάς που ξεφανίζονται. Που εξαφανίζεστε ή τυχόν θέλετε να φανερωθείτε σε μια νίκη φωτοβολίδα που μπορείτε να κάνετε και να απευθύνουμε σε όλους. Εξαφανισμένοι. Εμείς, γιατί αναρωτιούνται, με παίρνανε και σήμερα. Μου στέλνει κάτι μηνύματα και μου λέγανε θα κάνετε εκπομπή. Μα είναι δυνατόν. Μην κρίνετε από τους εαυτούς σας που πάτε και κρύβεστε. Που όποτε νικάτε τον Ολυμπιακό βγαίνετε σαν τα σαλιγκάρια έξω. Και τι, δηλαδή θα μπούμε στο τρυπάκι, τι, αυτό που πάνε να δημιουργήσετε εσείς, ότι είναι όλα, δεν ισχύει τίποτα, δεν ισχύει η διαφορά του Ολυμπιακού. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, δεν ισχύει η διαφορά του Ολυμπιακού που σας έχει ξεγελάσει εντός και εκτός, έτσι, με 40 βαθμούς, 30 βαθμούς. Και 25, πόσοι, με πόσοι. 30, 31, 40. 30, 31, 40. Δηλαδή αυτά, όλα επειδή το είπατε εσείς και τσάτσε δημοσιογράφοι σας, πάνε όλα
δεν πιάνετε τίποτα. Δηλαδή θα αναγνωρίζετε και θα έχει αξία στην Ελλάδα ό,τι λέει ο κάθε τσάτσο ναι. δημοσιογράφος. Και ό,τι λένε κάποιο παπαντάρι που του συμφέρει να θυμούνται τα μισάκια. Ναι. Όποια θέλουμε. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξεχνείτε τώρα. Μπορούμε να έχουμε. Τι μας δείχνει σε εμάς, Φλόρ. Να πω κάτι. Όχι, ένα λεπτό, μόνο να πω κάτι και θα ένα λεπτό θα πω κάτι για το παιχνίδι. Τώρα που πάει το μπάσκετ, τελειώσαμε. Πάμε λίγο στο παιχνίδι τσάκ. Θέλω να θυμίσω κάτι στις δηλώσεις του Μελισανίδη. Δεν ξέρω αν είναι πρόεδρος ή ιδιοκτήτης, δεν ξέρω ή απλώς φίλαθος της Άγκης, δεν το ξέρω αυτό. Ούτε η δικαιοσύνη, ούτε κανείς δεν ξέρει. Είναι συνομιλητής. Μπράβο. Λοιπόν, λέτε όλοι, λέει ο Μελισανίδης μάλλον, ότι η θεία δίκη είναι να δώσει ο Γκυρτζίκης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, το κύπελο στην ΑΕ. Μπράβο. Λες και το έδωσε ο Μαρινάκης. Λες και είναι... Το ξεπερνάω αυτό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, και απαντάω εγώ τώρα στο Μελισανίδη. Η θεία δίκη, Μελισανίδη, είναι να έχεις να πάρεις 25 χρόνια πρωτάθλημα. Αυτή είναι η θεία δίκη. Και πάω τώρα σε αυτά που έχεις κάνει στην ΑΕΚ. Εκτός ότι φαγωθήκαν, εξαφανιστήκαν 380 εκατομμύρια από το δημόσιο, την έριξε στην ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ. Γιατί θα φτάσω. Τι κολλάει τώρα αυτό. Άσαμε να τελειώσω και θα το καταλάβεις κι εσύ. Λοιπόν, 380 εκατομμύρια. Και πα στην ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ. Γιατί δεν ξέρει, από τη ΓΑΜΑ πήγαμε στη Β, από τη Β στην ΑΤΒΑ, βγήκαμε δεύτερη, πήραμε και κύπελο. Περιμένετε, δεν πήρατε. Αυτά είναι τα μισά που θυμάστε. Φάγατε τα 380 εκατομμύρια, πήγατε στη ΓΑΜΑ. Ανεβήκατε στη Β, ναι. Πήγατε στην ΑΕΚ εθνική, πήρατε και το κυπέλο. Αυτά είναι τα μισά. Που θυμάστε. Τα 380 εκατομμύρια τα ξεχνάτε, εγώ τα θύμισα. Λοιπόν, τα άλλα που δεν θυμάστε ποια είναι. Είναι 30 βαθμούς από εμάς. 30 βαθμούς από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Πίσω από τον Ολυμπιακό, 30 βαθμούς. Και 4-0 στο Καραϊσκάκι. Αυτά τα, δεν τα λέτε. Πότε ήταν τα 4-0 παλιά. Τώρα. Άντε, το ξεχάσανε. Ναι. Έλα. Και 30 βαθμούς το ξεχάσανε. Απλά λένε, πήγαμε από τη Γάμα στη Βήτα, από τη Βήτα στην Τάσμα, πήραμε και εκεί πέρα. Ναι. Τα άλλα δεν θα Να σας πω όμως ότι πήρατε και δύο πρωταθλήματα. Τόσα μικρούλια. Ένα στη Γάμα εθνική και ένα στη Βήτα. Εγώ δεν τα ξεχνάω, θέλω να είμαι δίκαιος με εσάς τους πρωταθλητές της Γάμα κατηγορία και της Βήτα. Που δεν έχουμε εμείς τη Βήτα εθνική, έχουμε εμείς τη Βήτα εθνική. Έχουμε εμείς κύπελο, πρωτάθλημα στη Βήτα εθνική. Μισανίδη μου, άκου να σου πω φίλε μου. Το φίλε μου ούτε υπάρχει. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι. Αυτή είναι η διαδίκη, 25 χρόνια πρωτάθλημα να έχεις να πάρεις εσύ και η ομάδα σου. Και πάμε τώρα και σε αυτό εδώ που πέτυχε, που ησύχασες μετά το τελικό. Για τρεις μήνες την έχεις βγάλει πολύ καθαρή. Δεν θα σε ενοχλήσει κανείς ο παδός για μεταγραφές. Όσο χρειάζεται. Δεν θα σε ενοχλήσει. Εγώ νομίζω κανείς. Όσο χρειάζεται, λέω. Ναι. Τρεις μήνες δεν χαράει. Ναι, βέβαια. Αφού τελειώσει μεταγραφή. Όσο μπράβο, ναι. Δεν θα σε ενοχλήσει κανείς για εκείνο το χαρτί που πήρες από τη Δούρου, για το γήπεδο. Έχεις πλήρη. Πώς το λένε. Ασυλία. Ασυλία. Τρεις μήνες θα κάνεις το καλύτερο καλοκαίρι. Μετά αρχίζει το πρωτάθλημα 22 Αυγούστου. Α, από εκεί θα αρχίσουν τα βάσανα. Η βάρη χειμωνιά. Που για μένα έχεις δίκιο κατά εδώ που τα λέμε. Κράτησε και τους παίκτες που έχεις και τον προπονητή και αυτούς κράτησε μια χαρά. Δεν νικήσατε τον Ολυμπιακό. Που ήταν να γίνει ο τελικός 17 Απριλίου. Θα πάμε. 17... Θα πάμε εκεί, θα πάμε. Ωραία, πες εσύ Άκη τώρα γιατί θες να βάλουμε τα γκολ. Ή να πεις εσύ και μετά τα βάλουμε. Πες εσύ, πες. Όχι τίποτα, μάγκες. Γιατί το πρόγραμμα τελειώσει 17 Απριλίου, από εκεί έρχεσαι. Ακούμε δηλαδή έτσι μια. Και 23 θα γίνει ο πρώτος τελικός. Υπάρχει, ο τελικός. Δηλαδή, αν ακούσεις τα ράδια, θα νομίζεις ότι ακούσεις παντού στη Σεβίλη. Ναι, ναι, ναι. Για να πάμε στο πιο πρόσφατο. Ναι. Ξέρω εγώ κάτι τίποτα από Πολυνίκες. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με εσάς τους αεξίδες. Που επιπτώντας έχετε καιρό να σας ακούσουμε. Ελπίζουμε να σας ακούσουμε. Έστω να ακούσουμε τη φωνούλα σας. Έστω να λέει κάτι. Γιατί σας έχουμε χάσει. Άνοιξε λίγο το τέτοιο. Το παιχνίδι, έτσι όπως έγινε, η Άκη ομολογουμένως κέρδισε δίκαια. Έτσι, από τη μία παίζανε κάποιοι παίχτες οι οποίοι ήταν διψασμένοι, στερημένοι, πεινασμένοι και κυριολεκτικά
από ένα σουβλάκι σε συμβόλαιο. Ένα σουβλάκι, δύο σουβλάκια και ένα αναψυκτικό. Τους είχαν τάξει κάποιο πριν. Τέλος πάντων ήταν πιο πεινασμένοι από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν οι παίκτες τους, ήταν στις παραλίες. Λοιπόν, δίκαια. Καλά και το δίκαια. Και το δίκαια τέλος πάντων. Στο αγωνιστικό, στο αγωνιστικό λέμε ότι η ΑΕΚ το θέλει πιο πολύ από τον Ολυμπιακό. Μέχρι εκεί. Από εκεί. Με 72-28 κατοχή, έτσι. Ναι, το ναι. Τόσο πολύ. Με καθυστερήσεις. Με θλάσεις. Ναι. Και καλά. Θλάσεις ο τερματοφύλακας. Ναι. Εσείς. Ναι. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ είσαστε. Τα περιμένει όλη η Ελλάδα από εσάς. Εδώ πέφτατε σ' άλλα κι άλλα. Ναι. Εδώ πέφτατε τα χάνατε. Δεν απέσει το τσακεβί. Σας είχε βγει το σκατό και στο 2-0. Με λίγα λόγια. Ναι. Να πω έτσι χοντράχονται. Το είδε όλη η Ελλάδα αυτό. Δεν χρειάζεται να το αφιζητείτε. Λοιπόν. Το πήρατε το 15ο κύπελλο. Ναι, ένα λεπτό. Εμείς έχουμε 27. Ένα λεπτό. Τι μπορεί να πείτε σε έναν Ολυμπιακό. Ένα λεπτό, Ρετάκη. Μην πήγαινουμε σε ένα θέμα στο άλλο. Λοιπόν. Όχι, γιατί αυτό πανηγύρισατε, το 15ο. Ένα παιχνίδι όμως. Δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Όταν πρόκειται, όταν μιλάμε. Γι' αυτό το ρδελομπού το κράτος. Εδώ. Για ένα σοβαρό κράτος είναι ένα παιχνίδι 90 λεπτά. Όταν μιλάμε εδώ για την Πανανία αυτή εδώ, του Κοντονή και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο 90 λεπτά. Έχουν προηγηθεί πάρα πολλά, γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια. Σας λέμε ότι κερδίσατε έτσι όπως κερδίσατε, δίκαια ναι. Και τέτοια, το θέλατε πιο πολύ, πήρατε. Συγχαρητήρια όμως δεν μπορούμε να δώσουμε. Πιο πολύ δεν θέλει Κοντονή, ναι. Δεν μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο αποτέλεσμα μιας πουστιάς. Δεν μπορούμε να το δώσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους συνωμότες. Με την κυβέρνηση. Ναι, με ενορχιστρωτή και. Πρώτο βιολί τον Κοντονή. Και πρώτο βιολί τον Κοντονή. Δεν μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια. Ακούστε να δείτε. Και αυτό απευθυνόμαστε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αφορά τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ναι, όχι σε εσάς. Όχι, αυτό που θα πω. Ναι, αν η ομάδα μας έπαιζε. Το τελικό, όταν είχε προγραμματιστεί το παιχνίδι, 23 Απριλίου, και είχε αυτή την εμφάνιση. Ακόμα ξύλο θα τρώγανε, που λέει ο λόγος. Υπερβολικά, γιατί ναι, έχουμε άλλους τρόπους να τα πούμε ή θα φύγουνε ή τέτοια. Δεν είναι αυτά, είναι. Γίνονται εκεί που έχουν ένα ωραίο κλίμα. Που ήταν να δίνουν τον τσιμπούρ και τώρα τον έχουν ήρωα. Μπράβο. Και αύριο μετά θα είναι να τον ξαναδίνουν. Ναι. Λοιπόν, αυτά στον Ολυμπιακό δεν γίνονται καταρχήν ευρασμό, έτσι. Και όπως δεν θα γίνει και ευρασμό. Βέβαια, αν θα γινόταν, και επανέρχομαι, αν θα γινόταν το παιχνίδι την ημερομηνία που είχε οριστεί, θα μπορούσαμε να έχουμε να πούμε οτιδήποτε για παιχνίδι, για παίκτες, για προπονητή, για όλα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θα σας πω εγώ ένα απλό παράδειγμα. Γιατί εδώ ζούμε το αποτέλεσμα, καταρχήν να ξέρετε ότι είμαστε σε πόλεμο. Το επικοινωνιακό τελείωσε. Αυτό που λέγαμε, έλα μωρέ. Και εντάξει, για να υπάρχουν που έχουν το επικοινωνιακό, εδώ μόλις χάθηκε ένα τίτλο. Αν δεν το έχουμε καταλάβει εμείς οι Ολυμπιακοί, έτσι. Και πιστεύω να το καταλάβουν όσο γίνεται και περισσότεροι. Εδώ μόλις χάθηκε ένα τίτλο καθαρά από πουστιά. Ζούσαμε εδώ, καλά ζούμε εδώ και δύο χρόνια. Τέλος πάντων, έχει τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός τρεις φορές να παίξει χωρίς κόσμο και μία στο τελικό, τέσσερις για επεισόδια άλλων. Έτσι. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Εδώ ζούμε δηλαδή αυτό για μας ο Υπουργός, για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει ότι είναι αδαής, δεν υπάρχει ότι είναι καινούριο, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι στημένος. Ναι. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Ξέρουμε τις ενδείξεις. Υπάρχουν όλες οι ενδείξεις. Τα βλέπουμε με ποιος είναι ομιλή. Είναι στημένος. Δεν είναι ούτε άσχετος, ούτε γραφικός, ούτε τίποτα. Έτσι. Η ενδείξη είναι 23 Απριλίου δεν και είναι στημένος. Η 7 Μαΐου μετά δεν έγινε ο αγώνας. Μετά έβαλε επόπτες πέσα. Είναι στημένος. Γιατί. Να μας πει. Να κάνουμε. Έκανε και ο Ολυμπιακός κάποιες ερωτήσεις. Με ποια αρμοδιότητα διαλέγει επόπτες. Τι γίνεται. Θα το δεχτούμε αυτό. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Τους διαλέγεις τους επόπτες. Με ποια γνώση διαλέγεις εσύ τους επόπτες. Ναι. Με τη γνώση που έχεις δηλώσει ότι είσαι άσχετος από ποδόσφαιρο. Κάποιος έχει πει. Πάει αυτό το κρατούμενο. Άρα πες μας ποιος υποδεικνύει ποιοι επόπτες θα παίξουν.
Ποιος είναι ο σύμβουλός σου, ρε παιδί μου, να πεις, εγώ θέλω την ΑΟΚΗ, απλά. Κατά τύχη έχω αυτό εδώ μπροστά μου. Ναι. Κατά τύχη. Εγώ θέλω, κάτσε λίγο. Ναι. Εμείς θέλουμε να μας πεις, οι επόπτες αυτοί που είπα εγώ να βάλουνε ή τους επέλεξα εγώ, που πάνε να πει ότι είσαι γραφικός, πάει, ακυρώνεται αυτό. Ή μου τις υπέδειξε ο Τάδε που έχει αυτές τις γνώσεις, έτσι, ναι. Που έχει αυτή την πείρα, οτιδήποτε. Έχει αυτό το βιογραφικό και μου υπέδειξε αυτούς. Και αυτό είναι θεμητό. Αυτό μπορείς να μας το πεις. Όχι, είσαι στημένος. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό. Έτσι δεν μπορεί είναι, να... έτσι λένε οι ενδείξεις όλα τα αυτά, έτσι λένε. Ναι, αποδείξεις, δεν έχω. Αποδείξεις θα βρεθούν μετά. Θα βρεθούν, ναι. Και τις αποδείξεις, άκου να δεις, τις αποδείξεις τις έχει ο καθένας, τουλάχιστον ο Ολυμπιακός, μέσα στο κεφάλι του. Δεν υπάρχουν ενδείξεις. Για τα νομικήστικα και αυτά, το λέμε ενδείξεις. Για μας είναι αποδείξεις. Έτσι. Και όχι μόνο για σένα και για τους όμοιους σου. Ακριβώς. Που σε αβαντάρουνε. Γιατί είχατε το Βαρουφάκι, του τα ρίξατε όλα πάνω του, ναι. Πήγα να καταστρέψει την οικονομία. Όχι, έβαλε 80 εκατομμύρια. Πώς θα λένε 80 δις. Χρέος, ρε. Ναι. Του τα ρίξατε όλα πάνω του και βάλατε την ουρά στα σκύλια, τον εφάγατε. Αυτός που είχε καταστρέψει τον ελληνικό αθλητισμό, κάνετε όλοι τα παγόνια. Ναι, έτσι. Θα το πάτε πότε. Δεν ξέρουμε πότε. Θα τα πω εγώ. Όταν πάψουν... θα το εφάτε. Εγώ πιστεύω ο Τσίπρας θα το δεφάει όπως έφαγε το Βαρουφάκι όταν διαλύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, όπως ο άλλος διέλυσε την ελληνική οικονομία και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε πτωχευμένη, είναι σε πτώχευση. Η Ελλάδα δεν είναι, είμαστε καλά, έτσι. Είναι σε πτώχευση, τον έδιωξε. Όταν θα χαλάσει το ποδόσφαιρο αυτό που έχει μείνει, γιατί μόνο ο Ολυμπιακός επενδύει, μόνο ο Μαρινάκης επενδύει, όλοι οι άλλοι είναι τσέτουλες. Ο ένας πάει Νέα Υόρκη να ζητήσει λεφτά. Ο άλλος βάζει ο ίδιος ο συγκεκριμένος βάζει οπαδούς και βάπη, κάνει τη λίρα μαραθώνιο να πάρει κανένα φράγκο. Ο άλλος δεν κάνει ποτέ μεταγραφές. Ο άλλος από εκεί πάνω δεν ξέρει τι του γίνεται, τον τρώνε γύρω του. Και μόνο ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης επενδύει. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ο Μαρινάκης επενδύει και στον ερασιτέχνη. Εσείς πού έχετε, που έχει δώσει 100 εκατομμύρια και πλέον στην εφορία ο Μαρινάκης. 6 χρόνια. Λοιπόν, εδώ στο διατάθα να καταλάβει ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι είμαστε σε πόλεμο. Ναι, να το καταλάβει, έτσι. Δεν ξαναγίνεται αυτό το σκηνικό. Αυτά, κοιτάξτε. Από εδώ και πέρα, και το λέμε σε όλους, δεν είναι τίποτα το ίδιο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού και η διοίκηση και όλα αυτά κάνανε του Μπεκί να αποφύγουμε τον Brexit. Θα το λέμε στα ίσα. Βέβαια. Από εδώ και πέρα δεν είναι τίποτα το ίδιο. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε, δεν θα είναι τίποτα το ίδιο. Τίποτα μα τίποτα. Έτσι. Δεν το λέμε αέρα πατέρα αυτό. Να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Δεν πειράζει, ας μην το βάλουν, να το βάλουν στο μυαλό. Δεν ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Μην το βάλουν αλλού, άμα δεν το βάλουν στο μυαλό τους. 23 Απριλίου πρωτοσελικό. Δεν γίνεται επειδή του ήρθε, του κοντονή. 7 Μαΐου λέει. Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό τα κιάτια. Έγινε μετά από 25 μέρες. 25 μέρες, γιατί μου λέτε και κάποιοι το πρωί που μου συναντιόμαστε, κάποιοι Ολυμπιακοί φίλοι. Μου λέτε ρε Τάκη, τι να αποχωρήσουμε. Γιατί να αποχωρήσουμε. Αν διαλύσουμε. Δηλαδή, καταρχήν, Τάκη, κάτσε λίγο. Είναι μείον 3 βαθμούς. Όχι, αποβάλλεσαι και από την Ευρώπη, άμα αποχωρήσει. Βέβαια, αυτό. Δηλαδή, ναι. Να το μάθει ο κόσμος. Άκου τώρα να σου πω εγώ γιατί είναι στημένος και είναι απότερος ο σκοπός του. Θα πω ένα παράδειγμα απλό. Είναι ένας παίκτης, ας πούμε. Πάρτε τον εαυτό σας. Ότι παίζετε σε μια ομάδα της Βραζιλίας. Έτσι. Όχι, ναι. Στη Βραζιλία. Ναι, ναι, ναι. Παίζετε σε μια ομάδα της Βραζιλίας και ξέρεις ότι την τάδε μέρα θα γίνει ο τελικός. Λες τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, 27 του μηνός γίνεται ο τελικός, 28 θα είσαστε με, με τον μπαμπά, ναι. Έρχεται ο μπαμπάς. Τα ιστορία να φύγουμε, ναι. Να πάμε. Τι να φύγουμε, ρε, λείπει ο μπαμπάς και είναι στην Ελλάδα η οικογένεια. Το εγώ, κάτσε, να φύγουμε από την Ελλάδα, πάμε εκεί, ναι. Έτσι, όχι να φύγουμε από την Ελλάδα, είναι ο παίκτης. Εντάξει, είπες το άλλο παράδειγμα, εσύ, πες την ουσία, ρε, εκεί. Πες ότι ο Μαζουάκο, ο Κασάμι, ο Τουρμάς ή λέγαμε πάμε να φύγουμε στις 23 Απριλίου μετά τον αγώνα. Αυτό επί 25 μέρες διατηρήθηκε επί 25 μέρες. Δεν το τελείωσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κανονίζανε. Σε λέμε την οικογένεια του καθενός θα καταλάβει. Βάλτε την οικογένειά σας, την οικογένεια του κάθε ποδοσφαιριστή. Σε 5 μέρες φεύγουμε διακοπές ή έρχομαι να δω τα παιδιά μου. Οι 5 μέρες μετά γίνανε 10 μέρες. Ναι. Να παίρνουν τηλέφωνο τα παιδιά. Πότε μπαμπά θα σε δούμε.
Θα δούμε τώρα πότε θα αποφασίσει ο Κοντονής. Ναι, που συνομιλεί με τον Λαθρέπολο που θα κυνήγαγε η κυβέρνησή του. Έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτά. Δεν τα έλεγε αυτά. Εμείς λέμε την εξήγηση. Να πει ο κάθε ξένος παίκτης, ούτε Ολυμπιακός είναι από μικρός, ούτε ΑΕΚ είναι από μικρός, ούτε Παναθηναϊκός είναι από μικρός, ούτε Μπάγκερ είναι από μικρός, ούτε Ρεάλ, ούτε Μπαρσελόνα. Όταν είναι να πάει να ξεκουραστεί, υπολογίζει ότι να πάει να ξεκουραστεί. Θα κάνει τα κουμάντα, θα δίνει την οικογένειά του, θα κάνει αυτά που γουστάρει. Και όχι να του αλλάζει το πρόγραμμα κάποιος που, δηλαδή, που δεν έχει αρμοδιότητα. Και να μην ξέρει να είναι σε αυτή την αβεβαιότητα. Αυτό τι έχει αποτέλεσμα? Να ξενερώσει τους ήδη υπάρχοντες παίκτες αξίας του Ολυμπιακού, γιατί οι άλλοι και να ξενερώσουν. Μήπως πρόκειται να πάνε και πουθενά αλλού και να τους δεχτούν. Και ξενερωμένοι και μη ξενερωμένοι, εδώ θα μείνουν σε κάτι τις ομάδες που παίζουν. Μακάρι να ανεβούν και οι ομάδες που παίζουν, αλλά μέχρι τώρα τα ξέρουμε. Έτσι. Και να ξενερώσει τους παίκτες τους ήδη υπάρχοντες και να ξενερώσει και αυτούς που θέλουν να έρθουν. Γιατί ποιοι θα δειχτούν πάλι? Οι παίκτες αξίας θα δειχτούν. Σου λέει τώρα πάνω κάτω. Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα, ναι. Για τον Ολυμπιακό. Μα ποιος παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα αξίας εκτός Ολυμπιακού? Κανείς. Μακάρι, μακάρι να φέρουν και οι άλλοι. Το λέμε. Άμα βάλουν λεφτά. Ναι, με τι. Ψέματα είναι με το να πάρουμε την ΕΠΟ θα έρθουν οι παίκτες της αξίας. Ναι, να πάρουμε τον ΕΠΟ με τραμπουκισμούς και με καυσίματα αυτοκινήτων. Λοιπόν, εκτός από αυτά, συνέχισε. Θα πω εγώ μία και συνεχίζει. Άρα είναι. Έμειναν και χωρίς αγώνες οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μα αυτό θέλανε. Η ομάδα φάνηκε καθαρά ότι δεν είχε ρυθμό, ήταν αδιασμένη και το είπαμε και προηγουμένως στην αρχή για το 90 λεπτό που αναφερθήκαμε. Ήταν μουδιασμένοι, οι άλλοι είχαν τους αγώνες, τους παίζανε, δεν είχαν κανένα. Παρ' όλα αυτά, μια και παίζανε και ήταν και πιο σε ρυθμό οι Αεκτζίδες, στο 35 είτε κατεβήκατε πρώτη φορά στον Ολυμπιακό, στο τέρμα του Ολυμπιακού. Στο 35. Και μετά. Η 72-28 διακατοχή Ολυμπιακό. Ξέρεις τι κάνανε μετά? Τι κάνανε? Τι θυμάσαι? Από το 55. Ναι, κάτι μου έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Από το 55 μέχρι το 95, 40 λεπτά αγώνα δηλαδή που υπάρχει, 13 λεπτά έγινε καθαρός αγώνας. Βάτε το βίντεο να τα δείτε. Στραβάδια. Ωραία. 13 πραγματικά λεπτά αγώνας ποδοσφαίρου. Γιατί δεν βάζεις το βίντεο? Σαν 40. Γιατί δεν βάζεις αυτά τα πεπραγμένα μας? Α, ναι. Και εσείς που μου λέτε κάτι, πονάτε και πονάτε. Ποιος θα πονέσει? Τι να πονέσει? Πήρατε το 15ο κύπελο όταν εμείς το 15ο κύπελο. Το πήραμε το 73. Δύο, τρία, ναι. Το 73. 73. Και εγώ συγκεκριμένα ότι ο πατέρας μου είναι φίδια κολοβά. Ναι. Ό,τι σας λέω. Έχα κάνουμε κανένα break. Σε πόση ώρα. Να τσαπάμε και σιγά μια γραμμή να βγει κανένα εκδίκη. Πα και πει καμιά κουβέντα να. Τι να πει, αυτή να πει για τον πρόεδρό του, να πει για τον αγώνα, να πει. Να μα πει γιατί πέσανε κάτω οι παίκτες της ΑΕ. Αυτοί που μα παρακαλάγανε. Καλώ τα παιδιά. Να τα και το πέσιμο. Αυτή που λίγο την πόρτα, παιδιά, έχει την καλοσύνη. Για πάμε. Δεν είναι τρία εδώ. Πάμε σε ένα break, δεν βλέπεις εδώ πέρα την εισβολή. Νομίζω πρέπει να πάμε. Όλοι πειρακός! Όλοι πειρακός! Πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει μας. Λέγε ρε. Τι έγινε το διάλειμμα ρε παιδιά? Μη φωνάζετε. Λοιπόν. Καθίστε τώρα εσείς, γιατί είχαμε μια πριν κάτι λέγαμε. Καθίστε να βλέπετε τη δίκη της Δευτέρας με εκείνον εκεί το δικαστή να βαράει το αυτό και να σας λέει ο Γάμα Ταφ με το Σουμού συναντήθηκαν και είπαν αυτά. Τέτοια κοθόνια είστε. Το Σουμού ήταν αλλά, ένα αλλά αυτό το, αυτό το πόλεμο, το βρώμικο που κάνετε, δεν θα τον αφήσουμε έτσι. Είμαστε σε πόλεμο από εδώ και πέρα. Τελείωσε, πες εσύ τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε. Κάτσε να δεις, γιατί έχω πολλά νεύρα. Κάνε μαζί. Να δείτε την έδρα μου έχετε δημιουργήσει. Μα ο Κοντονής με τον άλλον εκεί που τα φτιάξαμε. Κοιτάξτε εδώ. Ένα τάκι. Πού είναι τα ακουστικά μου? Εδώ, εδώ, ακριβώς. Να μην έχω ακουστικά. Δεν κάνε ρε εκεί. Δεν κάνει. Σιγά σιγά όμως. Τι είμαι ορθοπαιδικός? Σιγά σιγά τα νεύρα μου έχουν εκείνη από προχτές. Τα ωιωιωιω. Τι το λες? Κάτσε να μην. Σιγά σιγά. Φτάνει. Πάμε για γύψο στο δάρα. Λοιπόν.
διάβασε ένα μήνυμα. Θα τιμωρηθεί. Μην ονοματίζει. Δεν λέμε ονόματα. Τιμωρείται. Όπου ναι. Λες όνομα, τιμωρείται. Διάβασε ένα μήνυμα και δώσε μια απάντηση. Γιατί δεν πρέπει να είναι Ολυμπιακός αυτός που γράφει. Λοιπόν, αυτό. Λέει ένας εδώ πέρα αυτό. Ακούστε τώρα ένα μήνυμα ενός Ολυμπιακού που για μένα δεν είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, θα μας έχει πάρει πολύ από κάτω. Μην νομίζετε. Ό,τι μας πείτε εσείς θα. Ναι. Τώρα εμείς στεναχωριόμαστε. Διάβασα. Που μας έχετε πει εσείς, θα στεναχωρηθούμε. Αμπράβο. Κάτι, πάμε παρακάτω. Πρώτα εδώ γιατί είσαι επικίνδυνος. Λέει ένας, ακούστε ένα Ολυμπιακό. Λέει, φλωρέψατε, λέει, το λαό του θρύλου που πού ακούστηκε, ρε, να μην αφήνετε να βρίσουμε. Σε λίγο θα μας ζητήσει να χειροκροτήσουμε και το Βάζελο. Όχι, αυτό δεν θα το πούμε ποτέ. Σας είπαμε, δεν πρέπει να βρίσουμε ονόματα. Τι κοντρόλ. Τι κοντρόλ, Άγιος, έκανες κοντρόλ. Μην ονοματίσω. Ένα λεπτό. Λες... Κεντρωθεί ο παρουσιαστής σας, παρακαλώ, παιδιά. Λέτε ότι θα σας... Εμείς... Καταρχήν, μόνο που να σκεφτούμε να το πούμε που δεν υπάρχει, θα έχω πεθάνει κιόλας, κι εγώ κι όχι. Είναι δυνατόν να πούμε εμείς, λόρο. Να μην βρίζετε τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Δεν θα κάνουμε τα χατήρια κάποιον που μας τα κάνουν επίτηδες για να νευρίσει τον κόσμο του Ολυμπιακού, να βρίσει τον Διαμαντίδη παράδειγμα ή τον Γιαννακόπουλο και να διακοπεί ο αγώνας. Αυτό δεν πρέπει να γίνει, ρε Μάκες. Γιατί να γίνει αυτό. Λοιπόν. Το βλέπετε ότι πρέπει να γίνει. Τι είναι αυτό δηλαδή. Τι είναι μαγιά, μαγιά αυτή. Δηλαδή να πάει ο κάθε... Για να το διευκρινίσουμε. Ή ο άλλος με το λέιζερ. Έχουμε είναι μαγιά. Τάκη μου, να το διευκρινίσουμε. Έχουμε τρεις παρατηρήσεις από τους αγώνες με την ΑΕΚ. Άμα φάμε άλλες δύο-τρεις παρατηρήσεις. Τέλος. Στο επόμενο παιχνίδι. Δεν θα έχει κόσμο Ολυμπιακό. Θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Δηλαδή, λέμε εδώ ότι έχουμε πίστη στην ομάδα. Και πάντα θα έχουμε πίστη. Σας είπα. Σας αρέσει. Το αρέσει του καθενός που με ευθύνη δικιά του δεν θα έχει κόσμο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αντί να βρίζετε, σας το είπα και πριν, σας το λέμε χήμα, σας το λέω χήμα για να το καταλάβετε. Δεν σας είπαμε να μιλάτε ο ΠΑΟΚ και η Λεωφόρος. Δεν σας το είπαμε. Ναι, το είπαμε αυτό. Αλλά ένα όνομα. Ρε εσείς, τον πρώτο του ερασιτέχνη, τον Κουντούρη, τον ευρίζανε στη Λεωφόρο. Ένα τέταρτο. Τον ευρίζανε. Άδεια στο γήπεδο. Έτσι θέλετε να γίνει και μεθαύριο. Όχι, να σου πω. Ένα τέταρτο. Καλά, αυτό ήταν 15 λεπτά. Ένα τέταρτο τον ευρίζανε, ο Κόντας διαιτητής. Ναι. Πάλι. Εν χώρο, ναι, τίποτα. Δε, στο τέταρτο απάνω κάτι άκουσε, ας πούμε, και μετά από κάποια αντικείμενα αποφασίσανε, ας πούμε, να διαφερθούν. Στο Άρης Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκη, οι Αριανοί. Που είπαν, το δευτερόλεπτο. Ναι, που είπανε για τον Διαμαντίδη την πρώτη φορά. Που είπανε. Ναι. Δεύτερη, δεν το ξαναείπανε. Είχε γραφτεί η παρατήρηση. Ωραία. Υπάρχει άλλη ευαισθησία. Είναι οι νόμοι κατασκευασμένοι να προστατεύουν. Νομίζω πήρε την απάντηση ο φίλαθλος Ολυμπιακού, αν είναι. Να προστατεύουμε την δηλαδή, ομάδα. Δηλαδή, τι είναι πιο έξυπνο, ρε Μάγκα, τώρα. Δεν είναι να την κρεμίζουμε. Δεν είναι, τι να είναι προστατεύουμε πιο... είναι. Να πεις, να βρεις το Διαμαντίδη, εσύ να σου φύγει το άχτι και να μην έχεις καταφέρει τίποτα. Και στο φινάλε, ρε Μάγκες, εδώ που τα λέμε τώρα. Εδώ που τα λέμε τώρα, να πάμε σε γραμμές. Νομίζω το κατάλαβε ο φίλος του Ολυμπιακού που αν είναι. Φλόρ, τι είναι αυτή η εκπαιδευόμενη εδώ πέρα που έχεις φέρει, είναι αντίθεση πολύ. Όχι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ναι, έρθει γύρω στις 70 Ολυμπιακού. Να πούμε ότι έχει γίνει ναι, αυτό, να δείτε πόσο πολύ από κάτω μας έχει πάρει. Ναι, από τη... Τόσο πολύ από κάτω μας έχει πάρει. Από τη σχολή δημοσιογραφίας Αλιτάλια. Ρεπορτάζ πεζοδρομίου. Αυτό είναι αεροπορική εταιρεία. Και τη σχολή δημοσιογραφίας τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου φίλε. Έλα φίλε μου. Χρήστο Πειραιά. Τι? Χρήστο Πειραιά, Ολυμπιακάρα. Χρήστος. Έλα Χρήστο, πάμε. Από Καστέλα συγκεκριμένα. Καστέλα, πάμε Χρήστο. Έχω να πω για το μάτι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ναι. Πως ο Ολυμπιακός το γασιδί και το παιχνίδι δεν έπαιξε τόσο καλά. Είχε την κατοχή πιστεύω, αλλά η ΑΕΚ είχε ουσιαστικά τέρματα είχε. Τι είχε? Είχε τέρματα, είχε σούτ είχε, ήταν τυχερή. Ναι. Και το μάτι με τον μπάσκετ ήμουν μέσα χθες. Ο κόσμος ήταν περάνω μέλλον. Ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν έπαιξε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει μέσα στην περιοχή, λες ήταν όταν υπήρχε ο Ολυμπιακός. Εντάξει ρε φίλε, εγώ άλλα είδα. Αυτό έγινε στο πρώτο δεκάλεπτο θες να πεις, εντάξει.
Στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο που λέει. Ναι, στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά κοιτάξαμε να το ισορροπήσουμε το παιχνίδι, το ισορροπήσαμε. Εσύ τη Δευτέρα πάμε πάλι στη Στήριο να έρθει την Πέμπτη. Ναι, θα έρθω, θα έρθω. Μπράβο, φίλε μου, μπράβο. Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Να σε καλά, φίλε. Καλό βράδυ, θα ακούσουμε μετά. Γεια σα, Καλάκο, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Γεια σα. Εγώ πρώτη φορά καλώ στην εκπομπή. Α, εκεί είσαι. Από τα Ψαχνά Ιδία. Ψαχνά. Α, εκεί είσαι, άσα ψαχνά. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, είμαι Ολυμπιακός από τη μέρα που γεννήθηκα. Ωραία, πάρα καλά. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, ας το χαίρονται αυτό το κύπελο που πήρανε, δεν πειράζει, εγώ τα ψιακύπελα δεν έχω ανάγκη. Ναι, σωστό. Δεν έχω ανάγκη από τα ψιακύπελα, ας το χαίρεται ο Κοντονής και η παρέα εκεί του Μελισσανίδη. Καλά το είπες. Ας το χαίρονται, δεν πειράζει. Σωστό. Δεν πειράζει, δεν μας πειράζει καθόλου. Έτσι θα μείνει στην ιστορία, το κύπελο Κοντονή. Εμείς θα είμαστε κοντά στην ομάδα μας, μπράβο, όπως πάντα. Και θα τα πούμε του χρόνου στο Καραϊσκάκι. Μπράβο, φίλε μου. Και παντού. Έτσι. Όπου μας αρέσει να παίξουμε. Τώρα, ναι, πρώτη φορά σας είπα καλό στην εκπομπή. Μια χαρά τα λέω. Όσον αφορά να μιλήσω λίγο για τον μπάσκετ, ναι, θέλω να δώσω φυσικά συλληπιτήρια στον Γιώργο τον Πρίντεζη. Μπράβο. Έπαιρνα αυτό, δεν το είπατε. Δεν ξέρω αν το είπατε. Το είπαμε. Εντάξει, δεν θέλαμε να τον πλατιάσουμε. Εντάξει. Εντάξει, συλληπιτήρια και το παιδί αυτό εχθές έδειξε γιατί είναι Ολυμπιακός. Γιατί μπήκε μέσα, αυτό... παρόλο που είχε τη θλίψη του, τη στεναχώρια του και ήταν για άλλη μια φορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ναι, έτσι ακριβώς, όπως το λες. Συλληπιτήρια και άλλη μια φορά για τον ακριβώς, ακριβώς. Ο κόσμος εχθές ήταν καταπληκτικός, δεν έγινε το παραμικρό, παρότι μας το καλέσανε. Θέλω να αναφερθώ κάπου. Ο κύριος Γιανακόπουλος, η τιμωρία του έχει λήξει. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ το μόνο που είδα να καπνίζει συνέχεια. Φίλε μου, άμα επειδή ήμουν στο σεφ, πανηγύριζε, λες και. Δηλαδή, από άμα πάρει Γιανόπουλη στο ΆΚΑ, να δούμε πώς θα. Τι αντιμετώπιση θα έχουνε. Να καπνίζει συνέχεια, εγώ αυτό είδα, φίλε μου. Τίποτα, λίγο ξεφτύλα. Ακριβώς, ξεφτύλα. Δεν πειράζει όμως. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Εγώ πιστεύω στην ομάδα. Με ένα παιχνίδι δεν τελειώσει. Δεν κέρδισε κανείς. Ναι. Κρίμα. Γεια σου, φιλαράκο, καλά τα είπες. Εγώ θέλω σε λίγες μέρες, την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω τώρα, κοντά πάντως, θα γίνει ανακοίνωση από την ΠΑΕ για τα διαρκείας και για την κάρτα φιλάθλου. Εκεί, ε. Ναι, βέβαια. Πρέπει να περάσουμε τα 22.000 ή 21 και κάτι διαρκείας που είχαμε. Να περάσουμε και τις 6.000 κάρτες, γιατί εκεί πέρα φαίνεται η ενίσχυση και η ενίσχυση που γίνεται στο ΡΑΕΣ τέχνη είναι, όσοι δεν ξέρουν, στο βόλεϊ αντρών. Γυναικών. Βόλεϊ αντρών, για πάσα ξεκινήσεις αλλιώς, ναι. Πήραμε ένα κουβανό... Όχι ένα κουβανό. Πες τον, ωραία. Όχι ένα, έτσι όπως το 50 φορές διεθνής είναι. Ένα κουβανό. Ωραία. Ένα Ισραηλινό να πω. Από την Κούβα είναι το πω. Τότε πώς θα το πω, άρα και καλά το είπα. 50 φορές. Τον κουβανό. 50 φορές διεθνής. Σέρνεται. Το τρίτο του πόδι σέρνεται. Και άμα βρεις το φιλέ. Time out. Στις γυναίκες πήραμε στο μπάσκετ μία από το NBA. Τι μία, Ελληνίδα που είχε πάει στο NBA, Εμίνα Μάτσι. Μάτσι, καλά, μία τυχαία, έτσι τάκι μου, ότι και καλά δεν θα είναι πάλι και αυτή εντάξει, καλή. Να... Θα λένε οι άλλοι, λέει, τι να κάνει, μόνο NBA έχει παίξει. Ωραία, δεν ναι, έχει, μόνο, NBA. Μόνο NBA. Λοιπόν, και στο βόλεϊ γυναικό. Θα εγκληματιστεί. Με τα συστήματα. Θέλω να πω τα χρήματα που, εκτός τη βοήθεια του Μαρινάκη στον ερασιτέχνη, η κάρτα φιλάθλου είναι αναγκαία. Και κατά μέλους αποδίδουμε καρπούς, τα βλέπουμε εδώ πέρα. Έτσι. Α, να περάσουμε τα διαρκείας, τα 21.000 και κάτι διαρκείας εφέτος. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι ακούω και από ό,τι διαβάζετε κι εσείς, θα ενισχυθεί εφέτος ακόμα πιο πολύ. Όπως κάθε χρόνο. Εφέτος θα πέσουν πολύ γέλια. Αυτό το κυπέλλο του Μαρινάκη του έχει σφινωθεί καλά στο μυαλό. Του έχει σφινωθεί εδώ το μαγείρεμα. Το μαγείρεμα του σφινώθηκε εδώ. Όχι ότι δεν στεναχωρεί για τον Μαρινάκη. Όπως καταλαβαίνετε. Σας είπαμε και εμείς πριν. Ο τρόπος που. Εάν ήταν ο τελικός στις 23 Απριλίου και χάναμε, τότε θα υπήρχε μια στεναχωρία. Μετά από ένα μήνα, τι στεναχωρία είναι αυτή να υπάρχει. Ναι. Και όταν υπάρχει τόσο συντονισμός και τόσο δόλος εναντίον του Ολυμπιακού και τρελάστηκε ένα σωρό για να πάρετε αυτό το κύπελο που και σήμερα το πήγατε στο ΆΚΑ και πήγατε μόνο 7.000. Και 7.000 είναι και πολύ που λέω. Μπράβο. Έχει δίκιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ράτα. Τι.
Τι, όχι, θα μιλήσω. Ή καλησπέρα, είπε. Ωραία, μίλα. Εμπρός. Μπάμπης από Νέα Ιρδαία. Μπάμπης. Ποιος. Μπάμπης. Έλα, Μπάμπη, εσύ είσαι. Από Καλαμάτα. Νέα Ιρδαία. Νέα Ιρδαία. Τι ομάδα είσαι, Μπάμπη, από την Ιρδαία. Εγώ είμαι ΑΕΚ και θέλω να μιλήσω πολιτισμένα. Πάμε σε μένα. Έχουν έρθει κάτι εισβολή. Σας θα λέω να είστε προσεκτικοί. Μην λέτε κάποιες λέξεις εδώ πέρα τώρα. Σήμερα ειδικά αφήστε που είμαστε εμείς ήπιοι. Μην κοιτάξτε, έχουν έρθει τώρα άλλοι. Λέει είσαστε πολύ ήπιοι. Βάλε να κατρούσε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εξαγριώσει τον κόσμο. Έχουν εξαγριώσει τον κόσμο. Κάτω άκια από ό,τι θέλω μηνύματα εδώ πέρα είναι πάνω από 150 άτομα. Βάλε να. Είναι σπουδαστές. Κατρούτσο. Όχι, καραφάκι. Φέρε και εμένα. Πάνω από 150 άτομα είναι κάτω έξω από το κτίριο. Ολυμπιακοί αγανακτισμένοι. Γιατί τα πάω τα σα τα. Όχι, φίλε, Μπάμπη, από την Νέα Ερυθρέα, σεβαστή. Γνώμη σου, είδες. Εμείς κάτσαμε σε αυτό. Σαν όλα τα ονειρά. Τι θα πει, θα συμφωνήσει με αυτά που λέμε εμείς. Άκου, Μπάμπη. Τρεις μήνες πήρε ασυλία ο Μελισσανίδης για να μην τον ενοχλείτε για μεταγραφές και για το γήπεδο. Εντάξει, ρε. Όχι, σα λέω. Αφού εμείς θα σα ταλαιπωρήσουμε. Καθίστε εκεί πέρα. Κοίτα το νέκταρ τη νίκη. Ποιο δηλαδή, εσείς όλοι μαζεμένοι ή ευτυχισμένοι δυστυχείς που έχετε μαζευτεί μόνοι σας και πανηγυρίζετε και γλεντζέντες. Καλησπέρα. Κοίτα τον νέκταρ αυτής της νίκης. Εμπρός. Καλησπέρα, καλησπέρα Δάκη, καλησπέρα εκεί. Γεια σου. Χαρά. Τι κάνουμε, πώς είσαι. Τι ομάδα είσαι. Μια χαρά. Ολυμπιακάρα, Ολυμπιακάρα. Ναι, για. Νιχαλία Τρικάλο, Νιχαλία Τρικάλο, είχαμε ξαναμιλήσει. Από Τρικάλα. Η Χαρία Τρικάλο, ναι, είχαμε ξαναμιλήσει. Η Χαρία Τρικάλο. Ναι. Ναι, είχαμε ξαναμιλήσει το παιδί. Να, Τρικάλο, Τσίπουρο. Τι βγάζει τα Τρικάλα, Τσίπουρο. Τσίπουρο θα πιούμε κι εμείς. Στην υγειά του χρυμού μας, Ελλάδα, αγόρι μου. Φρύλε των γηπέδων, Ολυμπιακέ. Για αυτό στεφανωμένε, μεγάλε κέντρα. Για μας. Στην υγειά του θρύλου. Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό. Βρε το ρέιδα. Όπου πας εσύ. Θα μου πάτα δω. Κάμω τον υπουργό. Μπιπ. Κάμω τον πατέρα και το δικεφαλό. Ακούω τη φωνές από κάτω. Μόνο να ακούσω τον πατέρα τα πουλιά. Ρε, για πάμε σε ένα διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Θα σπάει και το παλιάμπελο. Επειδή αύριο παίρνουμε πρωτάθλημα στο Πόλο, το γιορτάζουμε από σήμερα. Εμείς παίρνουμε πρωταθλήματα σε όλα τα αθλήματα. Όχι αυτά που εσείς τα ξεχνάτε και άμα κάνετε μια νίκη, έχετε να τη λέτε. Γεια μας, κουμπαράκι. Σε ρωτώ πια. Στην υγειά του λαού, του Ολυμπιακού, του Προέδρου και των τριών Προέδρων και του Κουντούρη και των δύο των άλλων, σε όλους τους Προέδρους, σε όλες τις ομάδες του Εραστέχνη, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και του χρόνου έρχονται καλύτερα. Γεια μας. Γίνεται. Καλησπέρα. Βάλε κι άλλο. Κάτσε. Εμπρός. Έτσι θα κοιτάσουμε, παιδιά μαζί μας θα κάνουμε τώρα. Εμπρός. Πρωτάθλημα. Γιώργος ΑΕΚ από Θεσσαλονίκη. Γιώργος. Ποιος. ΑΕΚ από Θεσσαλονίκη. Ναι, έλα, λέγε, Γιώργο, λέγε. Πες, Γιώργο, ΑΕΚ από Θεσσαλονίκη. Τι σας κάναμε, ρε, προχτές, τι έγινε. Άντελια! Κάτσε, όχι, μωρά στον άλλο. Αφού του εξήγησες τι μας κάνανε. Τι πάλι τα ίδια. Καλησπέρα, πάμε σε κάθε μια μάντρα. Τι να κάνετε, ρε, μπουμπούνα. Τα τέσσερα τα... Άκου, ρε, φίλε. Απ' τη γάμα εθνική ήρθες, βγήκες δεύτερος με 30 βαθμούς διαφορά. Έφαγες και τέσσερα στο Καρασιά και πήρα πρωτάθλημα. Και πήρες ένα πρωτάθλημα του Κοντονή. Ένα κύπελο του Κοντονή. Αυτό έκανες. Μετά από ένα μήνα έγινε ο αγώνας, φιλαράκο. Τα... Με το Μιλιγαλά έπαιζες πέρυσι και με τη Βουλιαγμένη και με τους Τράχονες. Αεκούλα είσαι. 15-6, εγώ 27. Τι μας κάνατε. Τα 3-2 μας κάνατε. Εμπρός. Πάμε. Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Τάκη. Γεια χαρά. Γιάννη με λένε. Γεια σου Γιάννη. Αεκτζής. 25 χρόνια δεν πήραμε πρωτάθλημα, το δεχόμαστε. Και όντως μας νικήσατε 4-0. Θέλω να μιλήσουμε όμορφα. Είδες, εγώ τα παραδέχομαι. Πάμε, αγόρι μου, έλα. Εγώ τα παραδέχτηκα όλα, δηλαδή όσα συνέβηκαν στην ΑΕΚ. Αλλά θέλω να παραδεχτεί και εσείς οι δύο περήφανες ΑΕΚ. Τις δύο περήφανες νίκες που έκανε η ΑΕΚ σε εσάς. Γιατί έκανε δύο περήφανες νίκες φέτος. Ήταν τίμιες νίκες. Κάτσε, ρε Γιώργο, ένα λεπτό. Να ακούμε. Ναι, ένα λεπτό. Η περήφανη νίκη που έκανε. Ποια.
Ποια χρονολογία. Ποια χρονολογία, για φέτος μιλάς. Έκανα μια περήφανη νίκη. Για φέτος μιλάς. Το πρωτάθλημα και πήρα τον τελικό. Για φέτος μιλάς. Κάτσε ρε, για φέτος μιλάς. Για φέτος μιλάμε. Ότι έχεις κάνει περήφανη νίκη και θες να μιλήσεις. Δύο περήφανες νίκες. Λέα, πάμε. Για έξω τον Ολυμπιακό. Έλα, αγόρι μου. Άσε μετά και ένα λεπτό. Λοιπόν, άκου. Άμα το τέτοιο, εγώ θα φώναζε τώρα. Άσε με μετά. Πες όμως πότε ήταν ένα μήνα μετά ο τελικός. Τι να πω για τον τελικό. Καταρχήν, μόνο που είπες, τον τελικό ας τον αφήσουμε. Μόνο που είπες περήφανη νίκη την πρώτη του πρωταθλήματος, δεν συζητάμε από εκεί καθόλου. Η άλλη έχει πολλές παραμέτρους και δεν είναι μόνο νίκη δική σας, είναι κυρίως. Των φασιστικών αποφάσεων του Υπουργού, έτσι. Άστο. Ένα λεπτό. Άστο με εμάς. Άμα θέλετε να μιλήσετε, μπορούμε, σας έχουμε δώσει συγχαρητήρια ούκο λίγες φορές. Α, κάτσε ένα λεπτό, τάκι μου. Άσε με λέει ένα λεπτό. Σας έχουμε δώσει συγχαρητήρια και σας έχουμε δώσει συγχαρητήρια και, και όταν είχαμε εμείς τον Μπάγκεβιτς. Που δεν, αυτοί. Που δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Που δεν έφερε ο πρόεδρος σας, τον Μπάγκεβιτς. Δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός ποτέ στη Φιλαδέλφια, πάντα όντως καλύτερος. Και είχαμε τον Μπάγκεβιτς και, και πάλι σας δίναμε συγχαρητήρια. Μεγάλε συγχαρητήρια. Στην Πουστιά δεν μπορούμε να δώσουμε. Εγώ θα ούτε. Και πείτε μας, σας έχουμε. Έβλεπες εδώ πέρα. Εδώ. Εδώ έβλεπες. Έχεις δει 50 γκολ σε 5 λεπτά. Ναι. Πες μου εσύ. Εσύ ρε Πατελονάτε, ΑΕΚΑΕΚΤΖΙ από τη Θεσσαλονίκη. Πότε μια φορά έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, σας έχουμε ξεκολλιάσει. Πες μου πότε μια φορά έχεις δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και αν τα έδωσες χωρίς να υπάρχει ένα αλλά. Πού να υπάρχει το αλλά, σε ένα 6-0, να υπάρχει αλλά σε ένα 6-0. Σε ένα 4-0 πάντα υπάρχει ένα αλλά. 4-0 και αλλά. Και περιμένετε οι άτιμοι να σας συμπεριφερθούμε. Και καλά τιμία θα σας συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφέρεστε εσείς με τους κανόνες του δικού σας και είμαστε και πολλοί επί οικείς που θα βαφτίσετε τίμιες νίκες μόνοι σας επειδή το λένε οι τσάτσι δημοσιογράφοι σας. Ναι, όχι μόνο αυτό και εγώ θα σου πω ότι στη θέση του Ολυμπιακού να είσαι να είσαι εντάξει πάλι πρωτάθλημα. Να ήμουν εγώ να περίμενα να γίνω ο τελευταίος 23 Απριλίου, δεν μπορεί. Ναι, ο 23 Απριλίου. Προσέγγισέ το τουλάχιστον. Εσύ να καθόσουν σαν πρωταθλητής ΑΕΚΤΖΙΣ, να καθόσουν από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 17 Μαΐου μόνο προπόνηση και αυτοί να έχουμε να λέμε και να ερχόμαστε να παίξουμε. Όχι, το λέω εγώ, πες ο... Τι τίποτα, ρε. Μετά ο υπουργός να αλλάζει τους επόπτες. Άκου τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Ρε, αυτοί οι επόπτες, να ξέρετε, θα ονοματίζονται. Θα λέει, είναι... Οι επόπτες Κοντονοί. Δεν τους επέλεξε ο Κοντονής. Δεν θα πούμε αν είναι καλοί ή κακοί. Θα λέμε Τσουκαλάς τάδε ή ένα όνομα που Παπαδόπουλος τάδε. Επόπτης Κοντονή. Και ο άλλος επόπτης Κοντονή. Όπως είναι καμάρι του Κοντονή, έτσι είναι και εμάς καμάρι μας. Θα λέμε ότι αυτοί, ο καμάρι μας, είναι υποχρέωσή μας. Θα λέμε ότι αυτοί τους επέλεξε ο Κοντονής. Που ξέρει από ποδόσφαιρο, που ξέρει από όλα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σαν να πούμε και αύριο παράδειγμα, δηλαδή να παίξουμε τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, να πούμε όχι μωρέ, ας γίνει το παιχνίδι αυτό στις 15 Ιουνίου. Έτσι θέλουμε, γιατί δεν μας αρέσει ο Μάνος, ο διαιτητής που θα παίξει ή ο Κορομιλάς που θα παίξει. Δεν μας αρέσουν να τους αλλάξει. Καταλαβαίνεις, θα το πάμε πίσω. Πέταλαι. Τι θα κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν θα βγουν εκτός προγράμματος. Λοιπόν, αυτά αφήστε τα. Και όταν λέτε όλα αυτά από τη Γάμα στην Β, από τη Β στην Α, βγήκαμε δεύτερη και πήραμε και Κύπρο, θα λέτε και τα άλλα. Το δεύτερο είσαι 30 βαθμούς από το πρώτο, από μένα δηλαδή, και το 4-0 στο Καρατσικάκι να θυμάσαι. Να βάλω. Βάλε. Έλα, γόρι μου. Γεια σου, φίλε Αξί, πίτωση, γεια σου. Γεια σου, Πατελονάτε Αξί. Πάντως, παρόλα αυτά, όλοι να είστε. Δεν γίνονται αυτά. Να κάνετε μια νίκη. Να είστε καλά. Ναι. Αλλά μην μας επηρεάζει από εμάς. Έχετε την υγεία σας, αλήθεια. Να βάλω, να συζητήσω. Εγώ δεν βάλω. Να κάνετε μια νίκη και να έχετε, όχι όπως την κάνετε, και να έχετε και την απέτηση στα 200.000 χρόνια να κάνετε μια νίκη. Να έχει... Όλο το βράδυ εκπομπή, δεν φεύγουμε. Όλο το βράδυ εκπομπή. 6 ώρα φεύγουμε. Να έχετε κάνει μια νίκη και να θέλετε να έχετε την απέτηση να την αναγνωρίσουμε κιόλα. Ναι. Μια που είναι και η γενοκτονία των ποντίων, σήμερα έτσι, γενοκτονία. Ας την αναγνωρίσουμε κιόλα. Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει πουθενά. Και το υπεράνω από τον ναι, κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν έχετε πει να σας θυμίσω ένα παιχνίδι, το θυμάται κιόλας. Γιατί έχουν πει μπράβο. Το 3-1 με στη Φιλαδέλφια, ρε. Πού τι, έχει, το θυμάστε. Έχετε πει ένα μπράβο. Το θυμάστε. Ρε, έχετε πει ένα μπράβο. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Βάλε ρε, να πιούμε.
Χωρίς ρέγκα, χωρίς ρέγκα δεν πίνω τίποτα. Ναι, κουμπαράκι μου. Ρέγκα. Ναι. Τι να κάνω, ταπεινή. Τι θα μας κακόπευτε. Εντάξει. Πάμε, έλα φίλε μου. Καλησπέρα, βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπαρμπαστάτης από Βόλιο, αν με θυμάστε. Ποιος είσαι? Ποιος? Μπαρμπαστάτης από Βόλιο, είχα ξαναπάρει κάποιες δομάδες σου πριν. Με τα λαχανικά. Ναι, ο γνωστός. Το γνωστό λαχανικών. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, όπως είσαι, βάλε τα αγκουράκια των Βρυξελών και έφυγες. Ξέρεις που. Ποιος είναι? Ο Μπαλμπαστάρης θα τον βόλευε τα λαχανικά. Έχουμε τον άνθρωπο εδώ πέρα, τον αντίπαλο δέος απ' έξω. Μιλήσουμε μάλλον. Γεια μας. Ποιος Μπαλμπαστάρης? Εδώ έχουμε το 3α εδώ. Το 5α, το 4α, 3ε. 7ε. Ωμέγα 3. Ωμέγα 3. Όλα τα πάντα έχουμε. Ρίζια, φακές. Ναι. Το τρελό μπιζέλι. Αλλά κάκο. Έλα, δεν πίνω άλλο. Να πούμε καμιά κουβέντα. Τι, το τελείωσες. Άστο, να πούμε καμιά κουβέντα. Θα μιλήσω. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, Μάρκη. Καλησπέρα. Γεια σου. Ποιο το τηλέφωνο? Το τηλέφωνο, το αυτό. Α, το τσιπού. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ένα σοφέρ. Τι είσαι? Δεν ακούγεται. Δεν λίγο τη φωνή, ρε. Λίγο. Δεν ακούγεται. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω και έχω λίγο, άγχος. Ναι, σαν τη γραμμή. Μου παραμιλάει, άσο. Δεν ακούγεται η γραμμή. Δεν αδικεί το φίλο, κάτι θέλει να πει, το κατάλαβα εγώ. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Εμπρισίμη, όχι έρθει εμπρισίμη. Σκηνοθέτηση. Εμπρός. Εντάξει, ο κάδρο. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άκη, εσύ είσαι? Ο ίδιος. Και ο Τάκης από εδώ δίπλα. Μπράβο, μπράβο. Έλα, καλησπέρα παιδιά. Yeah. Συγχαρητήρια για όσα έχετε πει μέχρι στιγμής. Μόνο που σου διαφεύγει, Άκη μου, επειδή εσύ το έπιξες, σου διαφεύγει ότι δεν είναι ο πρώτος ο Χοντονής που ασχολήθηκε με τις διαιτητές. Υπήρξε και ο Ασλανίδης επί Χούντες. Ναι, ναι, ναι. Μας πήρε το κύπελο με τη Δεκάρα. Πάντα επί οι Χούντες έχουν έναν υπουργό. Βέβαια. Αυτοί όμως ήταν πιο κόμψοι από αυτούς που παρουσιάζονται και δημοκρατικοί. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άραγε υπήρξε και ο Ασλανίδης που μας πήρε το κύπελο με το στρίψιμο της Δεχάρα. Ναι. Την οποία δεν είδε κανένας. Σωστό. Και να την έβλεπε και στις δύο όψεις κορώνα. Μπράβο. Ναι, όχι, δεν τον έλεγε. Λοιπόν, ναι, και λοιπόν, να την έβλεπε. Ξεκίνησα έτσι η υγεία σου. Η υγεία. Τάκη, πες εσύ λίγο. Γεια σου. Ήρθαν εδώ τα παιδιά από το χωριό. Τι δεν έχει δει ένας νέος μόλις απολύθηκε από φαντάρος. Τι δεν έχει δει. 23 χρόνια που δεν έχει. Που απολύθηκε από φαντάρος. Εντάξει, αφού να είσαι καλά. Καλός φαντάρος. Λοιπόν. Τι κάνεις εδώ? Ε? Πάει φαντάρος, δεν είπε. Όχι, μιλάει ο άνθρωπος. Εκείνο που θέλω να σου επισημάνω είναι στην προηγούμενη εκπομπή είχατε πει σχετικά με τον κύριο Κουίκ που ήρθε στο ΆΚΑ. Ήρθε κάτω στο ΣΕΦ. Ο κύριος Κουίκ και σας είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, ενημερώστε τον. Να μην το αδικούμε. Να σου πω τι είπε. Του λέμε τι μας θα λες εμάς. Πήγαινε, ήρθε, μας έπιασε. Πήγαινε, πες στη Βουλή. Πήγαινε, πες τα εκεί που πρέπει. Λέει τα λέω. Του λέμε, δεν τα λες. Εντάξει, αυτό θα τα πούμε. Απλά. Ακριβώς, να σου πω να μην αδικώ κανένα. Λέει τα λέω. Του λέω να τα λες και δυνατά, να τα ακούμε κι εμείς. Όχι, το να μου τα λες, τα λέω. Μεταξύ σας δεν μου κάνει τίποτα. Έλα, λέγε, φίλε. Ναι. Μετά τα τέσσερα σηκώνεται. Γιατί κάπου σηκώνεται μετά τα τέσσερα. Γιατί σταμάτα ο Ολυμπιακός. Το Ολυμπιακός. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Για μας, για μας. Ο σκοπός τους είναι ακριβώς όπως τον είπες. Οι άνθρωποι αυτοί απαξιώνουν τα πάντα, όπως καταλαβαίνεις. Οι σημερινοί κρατούντες, κύριε Κοντονής κτλ. Θέλουν να απαξιώσουν και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, όπως είπες, να αναγκάσουν τον Ρομπέρτο να πει τι κάθομαι εγώ εδώ πέρα στην Πανανία να πει. Ναι. Να πει ο Πάρντο να πει. Ενώ από αυτούς ποιος να φύγει, ο Μπουανανό και ο Πλατέλα. Πού να πάει? Λοιπόν, οπότε θέλουν να απαξιώσουν τον Ολυμπιακό να όχι μόνο να μην έρθει κανένας, αλλά να φύγουν και αυτοί που υπάρχουν. Και αυτοί και ήδη υπάρχοντες. Να απογοητευτούν. Αυτό είναι. Είδαν ότι το Μαρινάκι δεν μπορούν να τον απογοητεύσουν. Είναι να απογοητεύσουμε τους παίκτες. Ο Μαρινάκι. Τους φιλάθλους πάλι γίνεται προσπάθεια μέσω πούστικο site. Με άλλες ταυτότητες. Και μεταγραφές για το Σασάι, τάκη. Έμαθα πριν λίγο λεπτών. Μπράβο. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι.
Το παιχνίδι δεν αξίζει, κριτική. Καλά, πολύ ωραία τα λέτε εκεί πέρα, εντάξει. Όχι, έχουμε αδικήσει κανένα, έχουμε πει ψέματα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έχουμε πουλήσει ολυμπιακοφροσύνη. Τα έχουμε πει υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι. Όχι αυτά που θέλουν να μας πασάρουν ότι είναι. Αγόρι μου, τελικώς και λόγω των αναβολών και λόγω της παρεμβάσεως του κυρίου Κοντονή ήταν εταιρικά, δηλαδή είχε δοθεί το σύνθημα στους διαιτητάς. Γιατί αφού βλέπετε ότι εγώ ορίζω διαιτητάς και επόπτες, κάντε αυτό που καταλαβαίνετε. Ναι, αυτό που νομίζω εγώ, δηλαδή λόγω. Να είστε εναντίον του Ολυμπιακού και θα είναι όλα ρόδινα. Αυτό σου λέω. Όταν φεύγει στο 8ο λεπτό, πόσο ήταν που φεύγει ο Φορτίνης και σηκώνει το πόδι και τον ανατρέπει από πίσω, δεν είναι κάρτα αυτή. Έτσι. Γιατί δεν τη δίνει. Αρκεί, έχει πάρει το μήνυμα ο άνθρωπος ότι παίξε όπως νομίζεις, εγώ σε έβαλα, εγώ σε ελέγχω. Εγώ θα σε στηρίζω, δεν πάω να κάνεις εγκλήματα. Εγώ θα σε στηρίζω, εγώ θα είμαι εδώ, τελείωσε. Ο υπόπτης του Υπουργού. Πώς ήταν παλιά με τον Βασιλέα. Κοτσίλα που είσαι. Λέει τη σφραγίδα τη Βασιλέα. Μπράβο. Κοτσίλα μου. Κάτσε λίγο. Να, παιδιά με 3 ευρώ κοιτάει και την πήρα. Καλώς τον Τζιλιλί. Με φάγανε. Με μαγειρέψανε. Αρχηγέ μου, στην υγειά σου. Άκη μου. Σύπουρο. Πες την υγειά σου. Στον άνθρωπο. Ποιος Κώστας, Τζιλιλί γράφει. Ποιος Κώστας, τι είναι. Γεια σου Τζιλιλί. Τζιλιλί είναι η εταιρεία. Στην υγειά σου αρχηγέ μας. Ωραίο πράγμα. Καλησπέρα. Όχι, είναι στη γραμμή ο φίλος. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει και μου έχει πάρει το μυαλό. Βασίλα σαν και σένα δεν υπάρχει. Τα έχω χάσει, πάντα και να πω. Λέω. Εσείς, Ολυμπιακοί είμαστε, ρε κοροϊδά. Γίνεται τώρα να μας πείτε εσείς να στεναχωρηθούμε μόνοι μας. Θα στεναχωρηθούμε από το νομίζουμε εμείς. Με 43 πρωταθλήματα, 27 κυπέλλα. Θα μας φάνε από κάτω. Πω στεναχώρια. 43. Στο μεταξύ ο Εραστέχνης παίρνει μεταγραφές η μία πίσω την άλλη. Που να δείτε και του Μαρινάκη. Πόσα έχει στραβώσει ο Μαρινάκη. Σου έχει. Να τα δείτε όλα σιγά σιγά. Έλα, πόσα κυπέλλα έχουμε. 27. Βάλε να πιούμε. Ναι. Μόνο 27 κυπέλα έχουμε. Ναι. Τι μου τα θυμίζεις. Βάλε να πιούμε. Πού είναι το άλλο, άδεια στο μικρούλι. Βε έχει ρέγκα. Άστο ρέγκα, τελευταίο. Βάλε και στο σορμπίλι. Δεν έχει. Τι θέλει. Τι να κάνουμε. Όχι, τώρα θα κάτσεις σκηνοθέτη, δεν φεύγεις ποτέ. Floor manager. Ποτέ. Όχι, όλο το βράδυ. Βάλε τον άνθρωπο λίγο, μην το βάζεις χωροφυλακή. Βάλε ρε που το βάζεις χωροφυλακή. Εγώ μόνο. Έλα εδώ αγόρι μας. Έλα σε δει και το κοινό, έλα εδώ. Έλα εδώ να δει το γίγαντα. Να πω όνομα. Όχι. Ποια σκυψέλη. Οπ. Γεια μας. Λοιπόν, πάγωσε το και σε ένα θρύλτο χρόνο. Λοιπόν, βόλεια γυναικών πήραμε τη χίπη. Ναι. Τη χίπε. Έλα, γόρι μου. Μεγάλη παίχτρια. Βόλεια αντρών πήραμε τον κουβανό. Take a seat. Άκη. Ροντρίγκες. Το Ροντρίγκες. Τι. Ροντρίγκες. Η Μάνικα είναι το παρατσίκλι. Παοξίδες Ροντρίγκες. Η Μάνικα. Έχει η παρατσίκλι η Μάνικα. Θα πέσει το διχαλωτό σύννεφο. Τα πω. Τριλέω. Τριλέω. Λοιπόν, αύριο μάγκε πόλε θα είναι. Τι άλλε μεταγραφέ πε. Ναι. Τι θέλει. Όχι, δεν κλείνουμε τώρα. Κάτσε αυτά που κάνει. Κάτσε με, μα έρθει στον αέρα και τι ώρα πήγε. Εντάξει, ωραία, κλείνουμε. Θε να πάω τον οτέ. Ακολουθεί η εκπομπή το φιλάθλο τη ΣΑΕΚ. Ε. Ακολουθεί η εκπομπή το φιλάθλο τη ΣΑΕΚ. Και να αφιερώνουμε σε εσά. Λοιπόν, μάγκε, αύριο 7 η ώρα Ολυμπιακό. Πάλι παίρνουμε κάποιο κύπελο. Κύπελο και τη Δευτέρα θέλω να κάνω βάρια. Και εγώ. Επαναλήψει και τέτοια. Δύο κύπελα θα έχουμε. Το πολυμηχάνημα πρέπει να παίρνουμε εμεί το κύπελο. Και μην ξεχάσει τη δίκη τη Δευτέρα. Έλα, γεια μα, τι θε. Τι έχει ο κάνει πάλι. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά όλοι οπαδοί. Αλλά μην μα λένε για Ολυμπιακό, γιατί δεν έχετε δίκιο. Δέστε την αλήθεια στον καθρέφτη μόνοι σα.
Ό,τι σας λέω. Η αλήθεια γυμνή. Εντάξει είμαστε. Αμπτή είμαστε.